στιγμές ημερολογίου, να έχουμε ένα όμορφο βράδυ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχεις χτίσει πύργους, κάστρα, από μικρό παιδί, αυτοί να μένουν, άλλοι να γκρεμίζονται, να θέλεις να τους φτιάξεις, άλλοι να σου γκρεμίζουν και εσύ να προσπαθείς. Και έρχεται μία στιγμή, οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή, κάτι που δεν την περιμένεις, κάτι που δεν την έχεις σκεφτεί και όλη αυτή είναι η πίεση που έχεις να... Έρχεται ένας άνθρωπος από το πουθενά, μπορεί και να μην τον ξέρεις, να μην είναι γνωστός σου, να έρθεις ξαφνικά σαν μια αγιότητα, αλλά ένα άνθρωπος, έχει σάρκα και να είναι αναδιοτελής, να είναι για αυτή τη στιγμή εκεί, να μην έχεις καταλάβει πώς έχεις βρεθεί, να σε έχει πάρει αγκαλιά, να σου έχει σκουπίσει τα δάκρυα, να έχεις πλαντάξει στο κλάμα, να είναι πρώτη φορά αυτό που το κάνεις, να εκδηλώνεσαι δηλαδή, να έχεις κλάψει τόσο πολύ, να είναι και αυτός ο άνθρωπος να σε έχει πάρει αγκαλιά, να σου έχει σκουπίσει τα δάκρυά σου και στο τέλος να νιώθεις ξαναγεννημένος και να νιώθεις ότι τελικά αυτό είναι η ζωή. Τελικά, αν λέμε ότι τι είναι η ζωή, είναι αυτό. Και είναι δηλαδή κάτι που δεν το περίμενες καν, ας πούμε. Αυτά. Αυτό το έργο το εμπνεύστηκα από αυτή την περίπτωση. Το εμπνεύστηκα δηλαδή γιατί είναι ένα κομμάτι που από την αυτοβλάβη, να το έλεγα καλύτερα, έρχεται ο σπαραγμός και η έκρηξη, ας πούμε, που βγαίνει και το αγνό, ας πούμε. Ταυτόχρονα μπορείς να βάλεις και τα σκουλαρίκια σου εδώ, έτσι. Τα βραδινά δηλαδή. Πριν πέσεις για ύπνο, να το βγάζεις, βάλεις, να το ξαναβάζεις, έτσι. Έτσι κι αλλιώς προστατεύονται και όσο να πεις από τη σκόνη. Αυτά. Φιλάκια.